Έχουμε μια εκδήλωση που ενδιαφέρει τα παιδιά και τους εφήβους. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου στο Ομίριο, στις 7 το απόγευμα, ημέρα Τετάρτη, όπου θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση για τα παιδιά και τους εφήβους. Έχουμε ομιλητές παιδιάτρους και έχουμε και ψυχολόγο, έχουμε και οδοντίατρο. Θα τους αναφέρω ένα με τα θέματα οποία θα πει ο καθένας. Και αρχίζουμε με αλφαβητική σειρά από τον Μιχάλη τον Γιωργούλη, τον παιδίατρο, ο οποίος θα πει για το θυλασμό, θα μιλήσει για τις επιπτώσεις που έχει, τις θετικές φυσικά, και για ορισμένους μύθους που περιστρέφονται γύρω από την υπόθεση θυλασμός. Επομένως, αυτό θα πει ο Μιχάλης και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχε γίνει μια μεγάλη καμπάνια πριν από πολλά χρόνια, όταν ο αείμνηστος Δοξιάδης ήταν υπουργός υγείας και ο οποίος ξεκίνησε πάλι και ενεργοποίησε την υπόθεση μητρικός θυλασμός. Ο Ηρακλής ο Καστής, ο οποίος είναι ειδικευόμενος στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Χίου, θα μιλήσει για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και στη ζωή την μετέπειτα η οικογενής υπερχοληστηριναιμία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα, δεν είναι νόσημα, είναι γονιδιακής προέλευσης, αυξημένα επίπεδα χοληστερόλη στον οργανισμό, και τι επιπτώσεις είναι δυνατόν να επέλθουν από αυτή την κατάσταση, που θεωρείται ότι είναι και κάπως ένα σιωπηλός ύπουλος εχθρός του καρδιακού συστήματος φυσικά. Ο Νίκος ο Μπενέτος, ο παιδίατρος, θα πει για την πρόληψη λοιμόξεων του αναπνευστικού στα παιδιά. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν τον οργανισμό τους, με ποιους απλούς τρόπους, στοιχειώδους υγιεινής υποθέτω, θα μπορέσουν να προφυλαχθούν από λοιμόξεις του αναπνευστικού που ταλαιπωρούν πάρα πολύ, ειδικά το χειμώνα, τα παιδιά και της σχολικής ηλικίας και της προσχολικής ηλικίας. Γιατί τα γνωρίζουμε όλα αυτά, σταματάνε τη μία αντιβίωση, ξεκινάνε τη δεύτερη, σταματάνε τη δεύτερη, ξεκινάνε τη τρίτη, λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα φρένο. Έχουμε επίσης την Ελευθερία την Ποινίκου, η οποία είναι συνεργάτη, είναι ψυχολόγος, συνεργάτη στο Κέντρο Παιδίου και Εφήβου, που θα μιλήσει για την αποφευκτική περιοριστική διαταραχή πρόληψης τροφής που παρατηρείται σε ορισμένα παιδιά. Να ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό. Ίσως ορισμένοι το ακούνε για πρώτη φορά, ακόμα και οι υγειονομικοί δεν το γνωρίζουν. Κουβεντιάζουμε για παιδιά τα οποία έχουν κάποια συναισθηματική φόρτιση και για κάποιους λόγους έχουν περιορισμένη πρόσληψη τροφής ή επιλεκτική πρόσληψη τροφής, που έχει σαν αποτέλεσμα την πλημελή ανάπτυξη, λόγω του ότι ορισμένοι νευροδιαβιβαστές δεν αναπτύσσονται σωστά. Ο Γιάννης ο Σταυράκης, ο παιδίατρος, θα μιλήσει για τις επιδημίες από νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια, μια ιστορική αναδρομή, ένα πολύτιμο μάθημα. Πάρα πολλές φορές ξέρουμε βεβαίως ότι με τους εμβολιασμούς έχουμε σωθεί από πάρα πολλές ασθένειες οι οποίες θεωρούνται μάστιγα στην παλαιότερη εποχή. Ξέρουμε επίσης ότι, ή μάλλον αυτό δεν το ξέρουμε, ότι ο Εμμανουήλ Τιμόνης, ο δικός μας ο Χιώτης γιατρός, ήταν από τους πρωτοπόρους στην υπόθεση εμβολιασμού, και κουβεντιάζουμε για την ευλογιά. Ο παιδίατρος που είναι στο νοσοκομείο επιμελητής Β, ο Κώστας ο Τρυπολίτης, θα πει για τις αλήθειες και τους μύθους σχετικά με τα εμβόλια. Ξέρεις, πάρα πολύ κόσμος έχει μια αποστροφή, υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τα εμβόλια δημιουργούν διάφορα νοσήματα κτλ. Υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις επαρκής, όμως όλα είναι σεβαστά, και γι' αυτό το λόγο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και τέλος ο Νίκος ο Χανδράς, ο οποίος είναι οδοντίατρος και ο οποίος έχει ειδικευτεί στα παιδιά με ειδικές δεξιότητες κτλ. Θα μιλήσει για τη στομετική υγιεινή στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχουμε την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, έχουμε το Δήμο Χίου, τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Χίου, το Ομίριο Πνευματικό Κέντρο, την Εταιρεία Αγωγής Υγείας, το Ροταριανό Όμιλο Χίου Εξάντας και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Περιφερειακή Εφορία Χίου. Επομένως, κάνει κατακλείδι, στις 23 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ομίριο θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτή την εκδήλωση, που ομολογώ ότι πράγματι θα είναι ωφέλιμη για όλους μας.